Συναδέλφοι και συνάδελφοι, καλησπέρα. Η σημερινή μαραθώνια πορεία ειρήνης στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας αντιυπεριαλιστικής δράσης σε ΕΔΙΕ βρίσκει τα σωματεία, τα συνδικάτα επιποδός πολέμου. Η εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας στις πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον πόλεμο στην Ουκρανία, με τις ευλογίες των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, της Ελληνικής Λύσης και των υπόλοιπων κομμάτων από κομμάτων, εκειμονούν σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους, το λαό μας και μετατρέπουν τη χώρα μας σε στόχο αντιπίνων. Καμιά σχέση δεν έχει με την άμυνα, την ασφάλεια της χώρας, η αποστολή από την ελληνική κυβέρνηση πολεμικού υλικού, ακόμα και απαγορευμένων όπλων, φωσφόρου στην Ουκρανία. Καμιά σχέση δεν έχει με την υπεράσπιση των συνόρων μας, η αποστολή της φρεγάτας Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, που στοιχίζει στο λαό μας μισό εκατομμύριο ευρώ τη μέρα. Κανένα συμφέρον δεν έχει ο λαός μας από τη μετατροπή της χώρας μας σε νατοϊκό ορμητήριο θανάτου και νατοϊκή κρυψώνα για τα δεκάδες κοντέινερ με αμερικάνικο πολεμικό υλικό. Οι υπεριαλιστές δεν σταματούν πουθενά. Με το λαό το αίμα ξαναμοιράζουν τις ζώνες επιρροής τους, χαράζουν τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων. Ρίχνουν κι άλλο λάδι στη φωτιά του πολέμου, με καταστροφικές συνέπειες για τους λαούς, σαν αυτές που βιώνει ο λαός Παλαιστίνης, που κατακρεουργείται εδώ και μήνες από το κράτος δολοφόνων του Ισραήλ. Με τις ευλογίες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ. Με τις ευλογίες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης, που στηρίζει ενεργά τη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Εμείς συνεχίζουμε και ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας στο δοκιμαζόμενο αυτό λαό. Το Μάρτιο συμπληρώθηκαν 25 χρόνια από τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς και το μακελιό με θύμα το λαό της χώρας αυτής. Μια μαύρη επέτειος, επίκαιρη με τους ίδιους πρωταγωνιστές, που και σήμερα σκορπάνε το θάνατο σε θερμές πολεμικές εστίες στην Ουκρανία, την Παλαιστίνη, την Ερυθρά Θάλασσα. Εργατικά κέντρα και μαζικοί φορείς είχαν βρεθεί δίπλα στο λαό της Ιουγκοσλαβίας, στις γέφυρες, δημιουργώντας ασπίδες προστασίας στην πόλη Νις και αλλού, διαδηλώνοντας, τραγουδώντας, αλλά και ψάχνοντας τα χαλάσματα. Παίρνουμε θέση στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στεκόμαστε στο πλευρό των λαών όλου του κόσμου. Συνεχίζουμε τον αγώνα για ένα κόσμο χωρίς πολέμους, προσφυγιά και επεμβάσεις. Αυτό σηματοδοτεί η αποστολή του ΠΑΜΕ που βρίσκεται αυτές τις μέρες στο Βελιγράδι. Δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε δις ευρώ για τη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ και τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Όπως πληρώνουμε και τις κρίσιμες υποδομές στην υγεία, παιδεία, την ίδια στιγμή που η προστασία της ζωής μας και της περιουσίας μας από φυσικές καταστροφές αφήνονται στην τύχη τους. Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, διάλυση νοσοκομείων, εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας, νέοι ταξικοί φραγμοί στη μόρφωση των παιδιών μας. Στους χώρους δουλειάς η τάξη μας πληρώνει φαρύ φόρο αίματος για τα κέρδη των αφεντικών. Για να περισσεύουν φράγκα για αυτούς, οι μισθοί παραμένουν μισθοί πείνας, δεν μπορούμε να βγάλουμε το μήνα και το ταμείο είναι μείον. Δεν δεχόμαστε να ξεζουμίζει το λαός μας για να γίνεται στόχος αντιπίνων για τα ματωμένα κέρδη τους. Δυναμώνουμε τον αγώνα για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Καμιά συμμετοχή στα σχέδια ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κανείς φαντάρος έξω από τα σύνορα. Να γυρίσουν τώρα πίσω όλα τα ελληνικά στρατεύματα. Να κλείσουν τη βάση του θανάτου στη χώρα μας.